στην Αμφιάλη, εκτό από γραμματέα ομάδα, είμαι και υπεύθυνο ακαδημιών. Ε, έχουμε, δύ ε, ε, έχουμε δύο τμήματα, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με 400 παιδιά περίπου Ακαδημίες. Προσπαθούμε να προπονηθούμε σε γήπεδα τα οποία μία που φτιάχνονται και μία που ξαναφτιάχνονται μετά 5-10 χρόνια όταν θα χαλάσουν τελείω. Με τμήματα μεγάλα για, λόγω έλλειψη χώρων και έλλειψη καθαριότητας και έλλειψη πυρασφάλεια, μπορώ να το πω. Υπάρχει στο γήπεδο των αποθηκών το... 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 ο Λεβιτας, ο οποίο δεν έχει ε, πυρόσβεση. <κυρίου> λοιπόν, τώρα ο αθλητισμός αποτελεί μια διέξοδο στην καθημερινότητα για την νεολαία. Δίνει στα νέα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητε, πειθαρχία, να λειτουργούν ομαδικά, να κοινωνικοποιηθούν πιο εύκολα, να έρθουν πιο κοντά να μοιραστούν σκέψει, απόψει, προβληματισμού και άλλα. Οι κύριε δυσκολίε που αντιμετωπίζει ένα τεχνικό αθλητικό σωματείο έχουν κοινή αφετηρία που σχετίζονται όλε με τη μειωμένη χρηματοδότηση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Σε συνδυασμό με τα λειτουργικά έξοδα που αυξάνονται με εκθετικού ρυθμού. Με την κατάσταση να επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, φτάνοντα σήμερα ένα ερασιτεχνικό σωματείο, αν δεν έχει βάλει λουκέτο, να βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό, έχοντα ξεπεράσει προπολού τα όρια του. Βέβαια, η κυβέρνηση μέσω τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πανηγυρίζει για την επιχορήγηση στον αθλητισμό ύψου πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν μα λέει όμω ότι το 50% πηγαίνει στον επαγγελματικό αθλητισμό, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ενώ το άλλο 50% στα αρασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, η μερίδα του λέοντο όμω στι μεγάλε ομάδε, οι οποίε διαθέτουν και αρασιτεχνικά τμήματα. Η επιχορήγηση που δίνεται στα αμυγό ερασιτεχνικά σωματεία δεν φτάνει ούτε για τα ετήσια έξοδα λειτουργία των γραφείων. Η επιχορήγηση από του Δήμου ανύπαρκτη και οι αθλητικέ εγκαταστάσει, όπω είπαμε και προηγουμένω, ανεπαρκέ και λίγε. Βέβαια, για να πάει στα ψίχουλα τη επιχορήγηση, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο Μητρό τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που πολλά σωματεία δεν τα κατάφεραν και έχουν αδρανοποιηθεί. Που με τα προαπαιτούμενα εγγραφή θα πρέπει να βάλει γερά το χέρι στη τσέπη. Επειδή το αυτονόητο ότι ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου και πρέπει να παρέχεται από το κράτος, αυτό το αυτονόητο το κάνουν τα αεραξινικά σωματεία τα οποία δεν έχουν συμπαράσταση από πουθενά και από κανέναν. Αναγκαζόμαστε να βάζουμε τους γονείς των παιδιών να πληρώνουν, να ψάχνουμε για χορηγούς και χρηματοδότες και στη τελική ανάλυση να βάζουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη μας. Αν είναι δυνατόν ο αθλητισμός να στηρίζεται στη λογική της επένδυσης, ή στο αν κάποιος επιχειρηματίας αποφασίσει να επενδύσει. Εμεί λέμε να υπάρχει αθλητισμό για όλου και δωρεάν. Αθλητισμός που θα ξεκινάει από το σχολείο, από του Δήμου, που θα είναι τα φυτώρια για του ομάδε. Αν η άθληση, ιδίω των παιδιών και των νέων, δεν γίνει υπόθεση του καθενό για διεκδίκηση των αυτονόητων, ο ερασιτεχνικό αθλητισμό όπω το θέλουμε σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει.